Είναι δύο προβλήματα σε ένα. Και αν το πρόβλημα το βλέπουμε μόνο από τη σκοπιά του δικαιώματος αυτών των 357 εργαζομένων στη δουλειά, δικαίωμα που το κατάκτησαν 23 μήνες δουλεύοντας, είναι η μία πλευρά. Το άλλο το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ειδικά η πλειοψηφία που διοικεί αυτό το Δήμο είναι τι θα κάνει όταν στις 31 Μαρτίου φύγουν, φύγουν, από τη δουλειά αυτοί οι 357 εργαζόμενοι που καλύπτουν με την εργασία τους κρίσιμες υπηρεσίες του ήδη υποστελεχωμένου Δήμου. Τι θα γίνει με τους κοινωνικούς λειτουργούς, τι θα γίνει με μια σειρά υπηρεσίες και λειτουργίες, γιατί δεν προβλέπονται μόνιμοι διορισμοί στους Δήμους. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο το ψήφισμα. Το ψήφισμα συμφωνούμε ότι είναι ένα επιχείρημα ακόμα στον αγώνα το δικαστικό που θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να δουν τη δυνατότητά τους στα πλαίσια αυτού του ασφικτικού και αντιδραστικού θεσμικού πλαίσιου που καταδικάζει τους Δήμους να λειτουργούν με προσωπικό που θα εναλλάσσεται γιατί είναι πολιτική επιλογή αυτό, θα προσπαθήσουν στα δικαστήρια. Ο Δήμος τι θα κάνει. Γιατί εδώ μπαίνει η πλευρά που μπήκε από τις προηγούμενες τοποθετήσεις. Την ανάγκη με κάθε τρόπο και μέσο να παραταθεί η εργασία αυτών των ανθρώπων μετά τις 31 του Μάρτη. Να παραταθεί και με κινήσεις που έγιναν και στο παρελθόν. Έκανε η δίκη του Δήμου και έχει και τη στήριξή μας στην πρώτη περίοδο, νομίζω, των COVID, στην ανανέωση της εργασίας, μοριοδότηση συγκεκριμένη και μάλιστα κάποιοι σας καταγγείλαν τότε. Θεωρούσαν ότι κάτι ανακάλυψαν. Εμείς είπαμε και τότε, λέμε και τώρα, πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτό το προσωπικό, το ίδιο προσωπικό, που του δώσαμε μπράβο στους χιονιάδε, που του δώσαμε μπράβο στις φωτιές, που του δίνουμε μπράβο μαζί με τους υπόλοιπου εργαζόμενους και μοχθούν στο Δήμο να συνεχίσει να δουλεύει. Με αυτή την έννοια ναι στο ψήφισμα, αλλά είναι λοιπές όσον αφορά την συνέχιση εργασίας αυτών των 357 και των 3Κ των 30 τόσων πόσων είναι για μετά τις 31 του Μάρτη.